Δηλαδή στη γυναίκα μου είναι αλήτη. Μας τεραπείς αλήτης για τα αρμακά κάτσε περνάμε. Τζουλάκι, είσαι καλά μωρό μου? Δεν ξέρω. Ρε παιδιά, ποιοι είστε εσείς, τι πρεσβεύετε? Καλέ, τι τους ρωτάς μωρέ, τρομοκράτες είναι, δεν τους βλέπεις? Δεν είμαστε τρομοκράτες κύριε. Έλα. Μα γιατί φοράτε γυαλιά και κουκούλα? Αυτό πρόσεξες εσύ. Το ότι κρατάτε τα κουκούλια δεν σου λέει τίποτα. Ρε παιδιά, τι θέλετε από εμάς? Θα το συζητήσουμε. Από σένα ειδικά τίποτα! Θα στο διάλογο θα μου πει από μένα τίποτα! Κάτι κουκούλα να δούμε και τα δικά σου τα μούτρα! Άσε γιατί! Άρτα και τρία! Φρόνημα! Μη μου τη δίνει! Φρόνημα! Τι έγινε ρε παιδιά, περιμένουμε κι άλλους! Όχι! Ο ταχυδρόμος θα είναι, να μην ανοίξω. Α, το τηλέφωνο. Αχ, πρέπει να απαντήσω. Είναι ο γιος μου από την Αγγλία, σπουδάζει το οικονομία. Από πού? Στο Manchester United. Όχι, ας το κάτω! Ας αφήσει μήνυμα, να το έρθει και πιο φτηνά. Δεν θα μιλήσει κανείς με κανέναν. Ρε τι είπα, ας το κάτω λέω! Μην τολμήσεις! Μην τολμήσεις! Τι κάνεις εδώ! Απομακρυνθείτε μέσα από το σχέδιο! Τι έγινε σε την περιοχή σήμα για τρομοκρατικά ενέργεια! Έχουν συλλάβει ο μύρος τους αγγίκους! Μην είναι ρωτιά πάντα ρε πίσω! Οι γόνες μου είναι καλά! Δεν ξέρουμε άλλες λεπτομέρειες αγόρι μου! Κάντε πάρα πίσω! Η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη! Μην πλησιάσεις κανείς! Δεν το πιστεύω! Αν μου πω ότι κάτι λουκιά θα πεθάνω! Δεν μπορώ να πιστεύω τελευταία τα καφού της σήμα είναι ότι είσαι πολύ περπατημένη! Εσείς πιάτε! Μαζευτήκαμε εδώ για εσάς, γι' αυτό μας πιάσανε χμαλό τους. Έλα να πάθετε! Να μάθετε να είστε ρατσιστές! Θα σε πιάσω το μαλλί, μωρί, θα σου πω! Μακριά! Μακριά! Μακριά από τη γυναίκα μου, θα σε! Συγγνώμη, Θανάση! Εμείς δεν είχαμε καμία δουλειά να είμαστε εδώ μέσα! Οι κυρίες! Εδώ, οι κυρίες ήταν! Εμείς για την ασφαλειά σας το κάναμε! Ναι, όφης ασφαλής τώρα που μας συνοδεύουμε τον μπαζούκα! Έχετε χάρη που είναι ο Χρήστος στη Θεσσαλονίκη! Αν ήταν εδώ πέρα θα σας έπιανα από τα. Παιδιά, ψυχραιμία! Έχουμε περάσει χειρότερα, εγώ. Ομορφουλή! Καθίστε κάτω, είναι αυτός! Άνοιξε τηλεόραση! Ποιο κανάλι? Σε όποιον είναι, ρίξε τη! Εμείς βλέπουμε Μέγκα. Αν είναι να βγούμε στην τηλεόραση, μπορώ να χτενιστώ. Ναι, κι εγώ θέλω. Θέλω να βάλω και κραγιόν. Πάμπτε, επιτέλους! Κυρίες και κύριοι, διακόψαμε το πρόγραμμά μας για έκτακτο δελτίο. Μία ομάδα τρομοκρατών κατέλαβε πριν από λίγη ώρα την πολυκατοικία επί της οδού Αλαμάνας 19, εγκλωβίζοντας τους κατοίκους. Άγνωστο παραμένει προς το παρόν ποια οργάνωση εκπροσωπούν οι τρομοκράτες και ποια είναι τα αιτήματά τους. Άγνωστη επίσης παραμένει και η κατάσταση των ομήρων. Θα παρακαλώ πολύ εσείς οι από μέσα! Βγείτε έξω να διαπραγματευτούμε! Ισυχία! Ισυχία! Ηρεμήστε, ηρεμήστε! Σας παρακαλώ πολύ! Δεν διαπραγματευόμαστε! Ή θα ικανοποιηθεί το αίτημά μας ή ξεχάστε τους ομήρους! Ο Χρήστος ίδιος! Κύριε τρομοκράτα, γυναίκα μου, ηλικία! Η ηλικία γυναίκα μου είναι καλά! Όλοι καλά είναι, προς το παρόν! Για το μέλλον δεν φέρουμε καμία ευθύνη! Είμαστε επαναστατική οργάνωση, αδέρφια χανόμαστε! Εν συντομία ΑΧ! Σας μιλάει ο ΑΧ1! Ελληνίδες και Έλληνες, αυτή η αθλειότητα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Καθημερινά καταπατούνται τα δικαιώματά μας και θίγεται όση αξιοπρέπεια μας έχει απομείνει. Η αξία της ανθρώπινης ζωής απαξιώνεται. Το περιβάλλον καταστρέφεται και οι αρμόδιοι τι κάνουν? Την πάπια. Καλά το πάει. Άκουσε πάπια αυτός. Ελληνίδες και Έλληνες, σκοπός της οργάνωσής μας είναι να επιφλήσουμε τις κοιμισμένες συνειδήσεις. Κρατάμε 10 ομήρους. Και για να τους απελευθερώσουμε, απαιτούμε τη γούνα της Κατσούλη. Άντε να τσακίσουν, σου φέρνει! Φύγε με τα γούνα! Ποια γούνα, ποια Κατσούλη! Της Λένας Κατσούλη, της βουλευτίνας, που εμφανίστηκε σε επίσημο δείπνο με γούνα λιτινή. Δεν θα ανεχτούμε τέτοια προκλητική συμπεριφορά. Απαιτούμε να μας φέρετε τη γούνα να την καταστρέψουμε δημόσια. Μαζί σας, αδέρφια. Δώστε τη γούνα στο λαό! Τι λες παιδί μου, να διανόητο τώρα και την έμπτωσες για μια γούνα? Καλέ, την έχω δει εγώ τη γούνα της Κατσούλη στις ειδήσεις, πάρα πολύ ωραία. Θέλουμε να εμφανιστεί μπροστά στη Βουλή γυμνή. Όταν λέτε γυμνή, εννοείται τελείως? Τελείως! Όπως την γέννησε η μάνα της. Έτσι για να δει πως νιώθουν τα ζώα χωρίς τη γούνα τους. Είσαι ωραίος ρε μεγάλε, είσαι ωραίος, μπράβο ρε παιδιά. Πάντως η Κατσούλη είναι θεά. Βέβαια, αν ήταν η Ντόρα, νομίζεις θα τη ζητάγανε να βγει γυμνή. Παιδιά, αυτή δεν είναι τρομοκράτηση, είναι δολοβλεψίες. Συγγνώμη κύριε ΑΧ1, είπαμε το όνομα τέξης. Δεν νομίζω ότι είναι ανεδειγμένος ο τρόπος που διαμαρτύρεστε. Καταρχάς είναι παράνομος και ο λίγον τι καταχρηστικός. Όχι κύριε Θανάση, καθόλου. Δεν είναι δυνατόν τώρα αυτοί που μας κυβερνάνε να δίνουν τέτοιο παράδειγμα. Εντάξει, αν θέλουν να κάνουν ένα διάβολο στον υπουργό. Η βία δεν είναι λύση. Όχι κύριε Θανάση, δεν είναι. Αναγκαστικά θα πέσουν και κορμιά. Εγώ πάντως την Κατσούλη θέλω να τη δω γυμνή. Λένε πως έχει κάνει πολλές πλαστικές. Λέτε να φαίνονται οι ραφές.
Τι κρυβάτε, κύριε! Σας παρακαλώ πολύ, κύριε, μην διαφέρετε το κλειό! Εγώ σας παρακαλώ, είναι μέσα η γυναίκα μου, σας λέω, Κέιτ! Είναι έγκυος! Είναι έγκυος! Σας παρακαλώ, κάντε κάτι! Ηρεμήστε! Από ό,τι φαίνεται δεν είναι επικίνδυνη. Τι λέτε, κύριε Μαδό, κρατάει μια κουμούτσα όπλο τόσο. Άμα τρομάξει και η Λουκέ και αποβάλει, βοηθήστε την. Ηρεμήστε, κύριε, και αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου. Ηρεμία! Αδέρφια, χαρόμαστε! Ακούω! Η κυρία βουλευτής έφτιαξε να σας παραδώσει τη βούλευση. Ωραία! Πότε θα βγει γυμνή? Όχι, δυστυχώς αυτό δεν το δέχεται. Ζητάει όμως ταπεινά συγγνώμη για το ατόφημά της. Ωραία! Αν το μετάνιωσε, κυρία. Να το αποδείξει, αλλιώς δεν θα βγει κανείς από εδώ! Σας παρακαλώ, κάντε κάτι, θα πάθει κάτι για να τρελαθώ! Σας παρακαλώ! Ηρεμήστε, κύριε, τους βλέπετε, δεν είναι διατεθειμένοι να υποχωρήσουν. Εσείς δεν λέγατε πριν από λίγο ότι δεν είναι επικίνδυνοι? Ναι, αλλά είναι λίγο τρελαμένοι, έχουν φάει κόλλημα. Να κάνουμε ανταλλαγή, να βγει η Λουκία και να μπω εγώ. Θα το κάνεις αυτό για μένα, ρε Τζίμι? Ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται, ρετάκι. Άλλωστε εγώ και να πάθω κάτι. Δεν θα με κλάψει πολύ σκόσμος. Εσύ, Τζιμί, είσαι γιγάντα, είσαι ήρωας, είσαι... Είσαι βλάκας! Τι συμβαίνει? Μεταξύ των ομήρων υπάρχει και η σύζυγος του κυρίου, η οποία είναι σε ενδιαφέρουσα. Δεν έχουμε καμία έγκυο εδώ, θα την έβλεπα. Όχι, όχι, παλικάρι μου, είναι 2 μηνών έγκυος, γι' αυτό δεν φαίνεται. Ζητάμε να την απελευθερώσετε άμεσα ως ένδειξη καλής θέλησης. Σας παρακαλώ, ρε παιδιά, δείξτε λίγη ανθρώπια. Αφήστε τη Λουκία να φύγει και θα σας δώσουμε εδώ αυτό το παλικάρι να κάνουμε ανταλλαγή. Είναι ένας γενναίος εθελοντής. Δεν ξέρω. Πρέπει να το συζητήσω με τους συντρόφους μου. Θα το κάνει. Αυτό κάπου το ξέρω εγώ, θα τσακίσω. Ποια είναι η Λουκία? Ποια είναι η Λουκία? Κάτι μου λέει το όνομα, αλλά... Κάτι σου λέει το όνομα, αλλά δεν! Ρε, θα σας καθαρίσω όλους! Ποια είναι η Λουκία! Αυτή! Άντε, κορίτσι μου, βγες έξω, το αντράξω, έχει κλάσει πατάτες! Δεν πάω πουθενά, κάνει και χαρακτήρα. Μια και δεν είναι η Λουκία, να φύγει, να φύγω εγώ που να βγάλει ανάγκη. Όχι, ρε, παιδιά, αυτή δεν φύγει! Αν θα έχει δύο, πάρ' την έξω! Δεν πάω! Δεν στο κορίτσι μου! Λουκία! Τα βυστίκια! Χαϊδούρα! Συγγνώμη τα παιδιά, αλλά έχει τα κόκκινα, τα μπυλάκια. Έτσι, μην κατεβάζουν! Παμάτε, πίσω! Πήγαινε πίσω, Λουκία! Πίσω! Ηρεμία! Έλα, φέρτε τον! Ποιος είναι? Εγώ! Αυτή το τάς! Γεια! Εγώ είμαι ο Τζίμις. Σκοτίστηκα. Επαμέσως. Λουκιά! Πες μου ότι δεν σε πείραξε κανείς. Όχι, δεν με πείραξε. Αλλά πρόλαβα και το έκανα με τον αρχηγό τους. Μπροστά σε όλους. Γιατί ξέρεις, εγώ είμαι πολύ περπατημένη, δεν κολώνω σου. Έλα τώρα, έλα, ρεώνουμε τώρα. Έλα, πίσω τώρα. Πίσω τώρα. Έλα ρε μωρό μου τώρα και εσύ το κρατάς τώρα μανιάτικο αυτό που σου είπα. Εντάξει, εγώ απορώ πως το είπα όλο αυτό το πράγμα δηλαδή και σου ζητώ συγγνώμη. Εμείς οι άντρες ώρες είμαστε πολύ βλάκες σε αυτά τα θέματα. Καλά που το κατάλαβες. Ναι, ναι, αγάπη μου, εγώ ανησύχησα πάρα πολύ. Πήγα να πεθάνω από το φόβο μου, αγωνία, μην πάθεις κάτι. Γιατί δεν είσαι ευθύνη καθόλου. Για μένα είσαι ό,τι πιο ακριβότερο έχω στη ζωή μου. Εντάξει, μην ανησυχεί, δεν κινδυνεύσαμε γιατί ήταν κάτι νεαροί ακτιβιστές από τον Κωνσταντίνο. Α, βλάκες δηλαδή. Ωραία, δεν πάμε να φύγουμε από το σιγά-σιγά. Ναι, πάμε. Και θυμίσου έγκυο. Βάλε και αυτό στην τσέπη. Συγγνώμη. Πέτρο, τι γίνεται? Πού είναι οι γονείς μου? Ρωμίνα, πρέπει να δείξεις ψυχραιμία. Πιάστηκα, βρε παιδιά! Σε βλαμή, εγώ μπορώ να πάω τουαλέτα. Ναι, ναι, φυσικά. Μην αργήσετε όμως. Γεια. Εγώ είμαι η Ελένη. Πώς, Ελένη? Ξέρεις, θα ήθελα να μου πεις και άλλα πράγματα για την οργάνωσή σας. Πώς το σκεφτήκατε, πώς ξεκινήσατε, τι σκοπούς έχετε για το μέλλον, τέτοια. Γιατί τι είσαι, δημοσιογράφος? Όχι καλέ, στιχουργός είμαι. Θέλω να γράψω ένα κοινωνικό τραγούδι για την υπόθεση και θέλω να σας κάνω διάσημους, σαν το Σάκο και Βαντσέτη. Με τη μαύρη σου κουκούλα φαίνεις την καρδιά τρεμούλα. Καλό. Καλό. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Φίλε μου, αν θες τη γνώμη μου, δεν το παίζετε καλά το παιχνίδι. Ναι, Κωνσταντίνε, άσε μας λίγο, γιατί δημιουργούμε τώρα. Σε παρακαλώ. Κάτσε. Τι εννοείς, φίλε μου, δεν το παίζουμε καλά το παιχνίδι? Εννοώ ότι πρέπει να είστε πιο αποφασισμένοι, να είστε πιο απειλητικοί. Δηλαδή, στην τελική, ρίξτε και μια πιστολιά στον αέρα, να τρομάξετε. Σταμάτα, ρε Κωνσταντίνε, επεμβαίνεις. Εσύ θα σου πατήσεις μετά τις τρύπες από τις πιστολιές. Έκανες την κολεγιά, βρήκε ο γύφτρος στην κελιά του και ανακάλυψε καρδιά του. Μου έκανε να πεις γύφτρους, Ήρεμα, αλφα-χιτρία, ήρεμα, αγόρι μου. Επίσης, θέλω να σας θέσω και κάποια αιτήματα που έχω. Εγώ με την πράσινη ανάσα, δεν πιστεύω να την ξέρεις. Λοιπόν, θέλω να θεσμοθετηθεί η ελιά της Αττικής και ο μυρμικοφάγος του Ζαπίου. Α, όχι!
Άμα βάλει αυτό σε αιτήματα, θέλω κι εγώ να νομιμοποιηθούν οι γκέι γάμοι. Να ζητήσετε 200.000 ευρώ! Εμείς είμαστε κοινωνική μέρα, θα δεν δίνουμε χρήματα. Δεν πειράζει, τα θέλω εγώ. Εγώ θέλω να αναλάβω την κρατική τηλεόραση και να την αναμορφώσω. Να βγει η σύνταξη τη ΜΕΡΠΟΣ που την περιμένει 1,5 χρόνο. Πάψτε ρε, παιδιά, πάψτε ρε, με τρελάρατε ρε. Τέτοιες εποχές θέλει να πάρει σύνταξη ΜΕΡΠΟ. Θα σου λέγα τι θα πάρει.